Για μια ακόμα φορά και από αυτό το βήμα απαιτούμε, κύριε της κυβέρνησης, την απόσυρση του νομοσχεδίου, όπως βέβαια πράξαμε και στις επιτροπές. Ένα νομοσχέδιο που έρχεται να ολοκληρώσει το έγκλημα της λεγόμενης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που ξεκίνησε δεκαετίες πριν με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Και ακριβώς ενώνουμε τη φωνή μας με όσους ορθώνουν το αναστημά τους, αντιδρούν και αντιστέκονται, ομοσπονδίες, εργατικά σωματεία και φορείς, που αυτή την ώρα, εδώ έξω από τη Βουλή αλλά και σε όλη τη χώρα, διατρανώνουν την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο, ζητούν την απόσυρσή του, διεκδικούν καθολικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας και απεξάρτησης. Και να ξέρετε πως δεν θα ξεμπερδέψετε τόσο εύκολα επειδή το φέρνετε για ψήφιση μέσα στο κατά καλό καιρό. Αυτό σας μεταφέρουμε από όσους πάλεψαν και παλεύουν με την ψυχική νόσο και την εξάρτηση, θεραπευτές και θεραπευόμενους. Και όπως λένε με μία φωνή μέσα από τον αγώνα που δίνουν τόσα χρόνια, είναι πως αν έχουν μάθει κάτι από πρώτο χέρι, είναι να αγωνίζονται για αυτό που φαίνεται αδύνατο και να νικούνε. Διότι το περιεχόμενο του νομοσχεδίου δεν αφήνει περιθώρια για αυταπάτες, απέναντίας θα γιγαντώσει τα τρομακτικά αδιέξοδα που δημιουργήθηκαν σταδιακά με τις αντιδραστικές αλλαγές που εφαρμόζονται με πρόσχημα την αποσυλλοποίηση. Εξάλλου, ακόμα και όσοι ήταν υπέρμαχοι αυτών των μεταρρυθμίσεων αναγκάζονται να ομολογήσουν ότι η κατάσταση είναι τραγική, όχι βέβαια μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αγγλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάει λέγοντας. Δηλαδή, εκρηκτικές ελλείψεις και δραματική υποβάθμιση των παροχών στους ψυχιατρικούς ασθενείς, εγκατάλειψή τους στο ανήμπορο οικογενειακό περιβάλλον που κάνει μάταια έκκληση για μία εισαγωγή έστω προσωρινά για να ανακοφιστούν από το τεράστιο οικονομικό και ψυχικό φορτίο. Ασθενείς από τα δημόσια ψυχιατρία στις ιδιωτικές κλινικές, στο δρόμο ή στη φυλακή. Επαναϊδρωματοποίηση, νεοασυλικές μορφές περίθαλψης στις ψυχιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων, στις ιδιωτικές κλινικές, στις κατεπίφαση δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που δεν επαρκούν. Και έρχεστε τώρα και αξιοποιείτε ακριβώς το νομικό οπλοστάσιο που σας παρέδωσαν οι προκάτοχοί σας, προκειμένου να υλοποιήσετε απαρέγκλιτα κατά γράμμα τις κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις δεσμεύσεις φυσικά του Ταμείου Ανάκαμψης για διάλυση της ψυχικής υγείας, της απεξάρτησης και παράδοσής του σε ΜΚΟ και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες αλλά και ιδιώτες. Θυσιάζετε τα δικαιώματα και τις ανάγκες του λαού, των ψυχικά ασθενών, των χρηστών και των οικογενειών τους για άλλη μια φορά στο βωμό του κόστους-οφέλους, της περαιτέρω εμπορευματοποίησης του ανθρώπινου πόνου και της ανθρώπινης δυστυχίας, ενισχύοντας την επιχειρηματική δράση. Και αυτή η πολιτική φέρει τη σφραγίδα όλων των κυβερνήσεων και Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που μάλιστα επενδύθηκε αυτή η πολιτική ιδεολογικά με το μανδύα της αποσυλλοποίησης και το σεβασμό των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών. Οι εξελίξεις όμως επιβεβαίωσαν τις θέσεις του ΚΚΕ για τον αντιδραστικό χαρακτήρα αυτής της λεγόμενης μεταρρύθμισης, θέσεις που στα πλαίσια της συνολικής μας πρότασης για την ψυχική υγεία να μην κλείσουν τα κρατικά ψυχιατρικά νοσοκομεία, δεχτήκαμε τόνους λάσπης. Εξαπολύθηκε μια πρωτοφανής εκστρατεία συκοφάντησης, χυδαίου αντικομουνισμού, διαστρέβλωσης της θέσης μας με πρωταγωνιστές τους οπορτουνιστές όλων των αποχρώσεων. Να λοιπόν γιατί και στη συζήτηση του νομοσχεδίου στις επιτροπές που προηγήθηκαν διασταυρώνατε μεταξύ σας άσφαιρα πυρά και αλληλοκατηγορίες για ελλείψεις σχεδιασμού στις οποίες οφείλεται η δίθεν αποτυχία της μεταρρύθμισης, προσπαθώντας να συγκαλύψετε και να αποπροσανατολίσετε για τις ευθύνες σας ως υλοποιητές αυτής της πολιτικής. Και ότι και να λέτε, όσα κροκοδίλια δάκρυα και να χύνετε, δεν μπορείτε να κρύψετε τα αποτελέσματα της αντιλαϊκής πολιτικής που ασκήσατε όλοι σας. Δηλαδή, τη δραστική περικοπή των κρατικών δαπανών, τη μείωση του αριθμού των κρεβατιών στις δημόσιες δομές και την αύξηση κλινών και δομών στον ιδιωτικό τομέα, ενίσχυση της λεγόμενης κοινωνικής οικονομίας, των ΜΚΟ, με χρηματοδοτήσεις και σταδιακή μετατόπιση της ευθύνης στις άτυπες μορφές φροντίδας όπως είναι οι οικογένειες. Αλήθεια,
για τις προβλέψεις που κάνουμε τώρα με αφορμή το νομοσχέδιο ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης, για ιδιωτικοποίηση της ψυχικής υγείας και κατάρριψη των δημόσιων ειδικών νοσοκομείων που έχουν απομείνει, τι λέτε? Γιατί τα μέτρα που προτείνετε κινούνται στη λογική της μη επιβάρυνσης των κουτσουρωμένων κρατικών προϋπολογισμών, να καλύπτονται δηλαδή αυτοί που έχουν, όπως λέγεται, που έχουν περισσότερο ανάγκη, ευάλωτοι, άστεγοι, κακοποιημένοι γυναίκες και παιδιά, μέσα από την ανάπτυξη των λεγόμενων βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων λύσεων, όπως η χρήση ψηφιακών εργαλείων, τηλεφωνικών γραμμών υποστήριξης, τηλεϊατρικής κλπ., που βέβαια κοστίζουν λιγότερο στο κράτος από την ανάπτυξη αντίστοιχων υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο. Την ίδια ώρα είναι αποκαλυπτική η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετείται και που οδήγησε στα 3 ψυχιατρικά νοσοκομεία που έχουν απομείνει, στους ψυχιατρικούς τομείς των γενικών νοσοκομείων και στις ιδιωτικές κλινικές, αλλά και στις ελάχιστες και πολύ πίσω από τις ανάγκες δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, ξενώνες, οικοτροφία, επικρατούν ασυλικές συνθήκες νοσηλείας που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και καταλύουν την ανθρώπινη υπόσταση. Ενώ οι ελάχιστες δημόσιες δομές έχουν μετατραπεί σε αποθήκες ψυχών. Και η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη στις παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες, με τον διωγγωμένο ιδιωτικό τομέα να κυριαρχεί στο πρωτοβάθμιο επίπεδο, εκτοξεύοντας τις ιδιωτικές δαπάνες πληρωμές των γονιών, ενώ στο δευτεροβάθμιο επίπεδο οι ελάχιστες κλίνες που ανήκουν στον δημόσιο τομέα, ασύμφορο βλέπετε για τον ιδιωτικό να επενδύσει, είναι συγκεντρωμένες στα 3 παιδιατρικά νοσοκομεία στην Αθήνα, με αποτέλεσμα λίστες και για οξέα περιστατικά. Και απέναντι σε αυτή την τραγική κατάσταση, η κυβέρνηση, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα, νομοθετεί ως λύση την ολοκλήρωση της λεγόμενης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, την αιτία δηλαδή που οδήγησε σε αυτή την τραγική κατάσταση, ισχυριζόμενη όχι την έλλειψη δομών προσωπικού και πάει λέγοντας, αλλά την έλλειψη ενιαίου σχεδιασμού των δομών μέσω της ενιοποίησης δημόσιων και ιδιωτικών, με αυτονόμηση από το ΕΣΥ, με το κράτος να αναλαμβάνει ρόλο επόπτη και συντονιστή, αντί το κράτος να αναπτύξει τις απαραίτητες πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες υπηρεσίες που χρειάζονται και να παρέχονται ολόπλευρα δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας, απεξάρτησης και επανένταξης. Στόχος σας, στα πλαίσια βέβαια και των υποδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια των αξιολογήσεων του ψυχαργό έως τώρα, να οριστούν αυτοί οι ενιαίοι κανόνες λειτουργίας, κοστολόγησης και χρηματοδότησης μέσω της διασύνδεσης των ελάχιστων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με την πανσπερμία ιδιωτικών δομών, ΜΚΟ, ΑΜΚΕ, ιδιώτες γιατροί, ιδιωτικές επιχειρήσεις, ώστε τι, να διαχειριστείτε πιο αποτελεσματικά τη συνέχιση της πολιτικής κόστος-όφελος, που κανένας σας δεν την αμφισβητεί, δηλαδή της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης των ελλείψεων δημόσιων μονάδων ψυχικής υγείας, αλλά και της ενίσχυσης και ανάπτυξης ιδιωτικών υπηρεσιών, αφού για παράδειγμα με την ουσιαστικά κατάργηση, άσχετα αν γίνεται μεταφορά, των 2 ψυχιατρικών νοσοκομείων, δημιουργείται ακόμα μεγαλύτερος χώρος για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, για αύξηση ιδιωτικών κλινών, και εξάλλου ήδη νομοθετικά έχετε φροντίσει για αυτές με τη δυνατότητα για την ακούσια νοσηλεία των ασθενών. Προνοείται κιόλας. Αλήθεια, πώς θα αντιμετωπίζονται τα οξέα περιστατικά? Δεν μας απαντήσατε και στην Επιτροπή. Οι κατηγορίες των ασθενών που η σοβαρότητα της νόσου τους απαιτεί να έχουν ιατρική νοσηλευτική αντιμετώπιση, νοσηλεία, και αντίστοιχα παθήσεις που χρειάζονται εξειδικευμένη αντιμετώπιση, πού θα πάνε? Με δεδομένο ότι οι δημόσιες κλίνες μειώνονται δραματικά, φτάσαν τις 900 αυτή τη στιγμή, έναντι κοντά 5.000 στον ιδιωτικό τομέα, έχει ανατραπεί δηλαδή ο συσχετισμός τους. Δεν προβλέπεται λοιπόν πουθενά η ανάπτυξη υπηρεσιών πρόληψης που θα μπορούσαν σε σημαντικό βαθμό να μειώσουν τα οξέα περιστατικά και τη διαχείρισή τους σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Ξεκάθαρα λοιπόν, σπρώχνεται το λαό στον ιδιωτικό τομέα και στις διάφορες ΜΚΟ και ΑΜΚΕ, όταν η ίδια η εμπειρία πλέον από την πρώτη φάση υλοποίησης του ψυχαργού, αλλά και πρόσφατα
για τις ΜΚΟ, ΆΜΚΕ και πάει λέγοντας, κλείνουν και παρατούν τους ασθενείς στις πύλες των ψυχιατρικών νοσοκομείων και τα παραδείγματα είναι αρκετά και τα ξέρετε. Αντίστοιχα, κοινωνικο-οικονομικά ασθενέστερα στρώματα που αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στα δημόσια ψυχιατρικά νοσοκομεία δεν θα έχουν πρόσβαση λόγω οικονομικής στενότητας, δυσπραγίας, ανέχειας. Ενώ χρόνια ασθενείς που νοσηλεύονται επί χρόνια για κοινωνικούς λόγους θα μεταφερθούν, αν πληρούν τα κριτήρια, σε άλλα μικρότερα άσυλα. Ποια λοιπόν από τις ελάχιστες και τραγικά υποστελεχωμένες υπηρεσίες θα πραγματοποιεί την πρόληψη, τη θεραπεία και αποκατάσταση? Και εδώ θέλουμε να εκφράσουμε για ακόμα μια φορά τη διαφωνία μας, όπως κάνουμε και στην Επιτροπή, με τις απαράδεκτες προβλέψεις των άρθρων 14 και 16 που αφορούν τη σύσταση ψυχοιατροδιαγνωστικού τμήματος στις ΔΥΠΗ και δημιουργία ξεχωριστών μονάδων και μάλιστα από ΜΚΟ για την υποστήριξη ατόμων που εμπλέκονται με την δικαιοσύνη. Αλήθεια, η βίαιη συμπεριφορά, όπως αναφέρεται, και αυτός είναι ο λόγος της δημιουργίας αυτών, ως σύμπτωμα ψυχικής νόσου χρειάζεται, ναι ή όχι, απαντήστε μας, ναι ή όχι, έγκαιρη παρέμβαση και θεραπεία. Όχι ειδικά τμήματα διαβαθμισμένης νοσηλείας που να λειτουργούν με κατασταλτικούς όρους. Πέστε, ναι ή όχι. Πρόκειται λοιπόν για μια άκρως αντιεπιστημονική και αντιδραστική λογική. Ενώ ιδιαίτερα προβληματικό είναι το σημείο που αφορά παιδιά και εφήβους που εμφανίζουν τις λεγόμενες αποκλίνουσες συμπεριφορές και παραβατικότητες, που εδώ σε αυτούς τους όρους χωράει αρκετή κουβέντα. Αλήθεια, υπάρχει περίπτωση αυτά τα προβλήματα να θεραπευτούν μέσα στα αναμορφωτήρια, όπως λέτε κύριε του Υπουργείου και της Κυβέρνησης? Έξω όμως από το σύστημα που τις γεννά, μακριά δηλαδή από την οικογένεια, το σχολείο, τους συνομιλίκους που τις τροφοδοτούν. Να λοιπόν γιατί μόνη απάντηση αποτελεί η πρωτοβάθμια φροντίδα που να διασυνδέεται με τις ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες που θα έπρεπε να υπάρχουν στο σχολείο, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι εκδηλώσεις τέτοιων συμπεριφορών και αντίστοιχα να πλαισιώνονται με τον καλύτερο τρόπο ατομική παρέμβαση, κοινωνική ένταξη, οικογενειακή θεραπεία κτλ. Αποσύρτε το. Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία του ενιαίου φορέα του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, το ΕΠΕ, για την πρόληψη και αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, εδώ έρχεται στη συνέχεια των ήδη προηγηθέντων χτυπημάτων και δεν έρχεται ουρανόπεμπτο. Δεν είναι κεραυνός εν εθρία. Ήδη προηγήθηκαν χτυπήματα στον χώρο της απεξάρτησης, με την αλλίωση του χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ, με την κατάργηση του αυτοδιοίκητου, τη λειτουργία των χώρων εποπτευόμενης χρήσης, την αποψήλωση της πρόληψης με κλείσιμο κέντρων πρόληψης, αλλά και την αβέβαιη προοπτική μετά το 27 για τα 75, έστω αυτά τα 75 κέντρα πρόληψης για το μέλλον σε ό,τι αφορά την λειτουργία τους. Στο στόχαστρο της υποβάθμισης τώρα μπαίνουν προγράμματα με δείγματα γραφή στη θεραπεία και επανένταξη και ΘΕΑ, 18 άνω, το Αργό, το Διάμπλος, ο Ιανός, το Μέθεξης, που θα υποχρεωθούν να αλλάξουν φιλοσοφία και να λειτουργούν όχι με βάση τις ανάγκες της κοινότητας, της εξέλιξης, της τοξικοεξάρτησης, αλλά η λειτουργία τους θα καθορίζεται με καθαρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους εργαζόμενους του χώρου. Σχέσεις εργασιακές, δικαιώματα, εξέλιξη και άλλα. Έτσι λοιπόν η σύνδεση της θεραπείας και της πρόληψης με μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλα θα επιταχύνει το χτύπημα της δημόσιας και δωρεάν απεξάρτησης, αφού το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου θα βασίζεται όχι στη συνεχώς μειούμενη ούτως ή άλλως κρατική χρηματοδότηση, αλλά σε ληξιπρόθεσμα προγράμματα, σε χορηγίες, ακόμα και πιθανόν προοπτικά σε νοσήλια, όπως δείχνει και η πείρα από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν οι προβλέψεις του νομοσχεδίου για τον ΕΟΠΑΕ δεν απαντούν στις σημερινές ανάγκες στο πεδίο των εξαρτήσεων. Και αυτό που θα υπηρετήσουν είναι την περαιτέρω ιατρικοποίηση και ενίσχυση της αντιεπιστημονικής θεωρίας της βιολογικοποίησης, ενός πολυπαραγωγικού κατά τα άλλα κοινωνικού φαινομένου. Αντίστοιχα, ανάπτυξη της υποκατάστασης και ενίσχυση της μείωσης της λάβης σε αντίθεση με την ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση, πρόληψη, θεραπεία, επανένταξη, με υποβάθμιση της στεγνής θεραπείας. Θα υπηρετήσει την πολιτική κόστος ωφέλους μέσω της συνέργειας των προγραμμάτων με διαφορετική αντίληψη και χτύπημα στη δημόσια και δωρεάν απεξάρτηση. Θα υπηρετήσει την αλλαγή του χάρτη των παρεχόμενων υπηρεσιών και όχι με θεραπευτικά κριτήρια αλλά με οικονομικά. Θα υπηρετήσει την αποδοχή της χρήσης μέσα από την ενίσχυση του λειτουργικού χρήστη, στοχεύοντας στη διαμόρφωση ανοχής στο κοινωνικό φαινόμενο των ναρκωτικών. Θα υπηρετήσει την ενίσχυση της ατομικής ευθύνης του χρήστη και της οικογένειάς του.
θα οδηγήσει στην υποβάθμιση της πρόληψης με προσανατολισμό στην ενημέρωση και στη μείωση της βλάβης και όχι στην ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική προσέγγιση, ζήτημα που μας γυρνάει δεκαετίες πίσω σε ό,τι αφορά την επιστημονική αντίληψη της πρόληψης. Το γεγονός δε πως ο πρόεδρος του ΠΑΕ θα είναι από τη μια ο σχεδιαστής και από την άλλη θα ελέγχει τον εαυτό του, ο ελεγχόμενος δηλαδή θα ελέγχεται από το ίδιο πρόσωπο, ακριβώς είναι ένα από τα σημεία που αποδεικνύει ότι η αντιναρκωτική πολιτική είναι πλήρως εναρμονισμένη στην πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης και όχι στις ανάγκες εξέλιξης της τοξικοεξάρτησης στη χώρα μας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, η πρότασή τους ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, αφορά μάλλον την εναντίωση στις κοινωνικές και ηλικές συνθήκες που οδηγούν σε αυτά. Είναι πρώτα απ' όλα πρόταση ανατροπής ακριβώς του σημερινού συστήματος, που και το ζήτημα της διάδοσης των ναρκωτικών ως τρόπο ζωής, ως μέσο κοινωνικής καταστολής, είναι στο DNA του. Φυσικά και δεν στεκόμαστε μυρολατρικά μπροστά στο φαινόμενο, αντίθετα προβάλλουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ετοιμάτων, ασκώντας έντονη κριτική στην κυρίαρχη πολιτική στην οποία πρετανεύει η μείωση της βλάβης ως πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχα, διεκδικούμε πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη και έρευνα, οι οποίες θα διασυνδέονται με τις αιτίες του φαινομένου στη βάση της ενιαίας αντίληψης που πρέπει να διαπερνά όλα τα στάδια της απεμπλοκής από τα ναρκωτικά, με κεντρικό πυρήνα τους παράγοντες που επιδρούν στη ζωή του ανθρώπου ως κοινωνικό όν. Σε ό,τι αφορά, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, μια αναφορά στο άρθρο, στο πολυσυζητημένο άρθρο 65, το οποίο αναδείχθηκε στην κουβέντα στις Επιτροπές, αλλά και εδώ σήμερα, με αφορμή και το αίτημα της συνταγματικότητας, αποπροσανατολίζοντας, κατά τη γνώμη μας, ακριβώς από την ουσία του νομοσχεδίου που έχει να κάνει με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και την απεξάρτηση. Δεν είναι αμεληταίο, δεν είναι, το υποτιμούμε, αλλά δεν είναι τυχαίο που ενσωματώθηκε σε αυτό το νομοσχέδιο ή ήρθε τώρα. Όπως και να έχει όμως, εμείς λέμε ότι πρόκειται για ένα αποσπασματικό και αναποτελεσματικό μέτρο, η αξιοποίηση δηλαδή των αυτοαποσχολούμενων γιατρών για εφημερία. Δεν αποτελεί αποφασιστικότητα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά διαιώνισή του. Πρόκειται για επικίνδυνα μπαλώματα αποκαλυπτικά της διάλυσης του ΕΣΥ. Η δε ποινή που προβλέπεται για αποκλεισμό από την ειδίκη και από τη συνταγογράφηση των ιδιωτών είναι ποινή και αποτελεί επίθεση σε ποιους, στους ίδιους ασθενείς. Ενώ το επιχείρημα του Υπουργού για τη δωρεάν παροχή του συστήματος της ειδίκα προς τους ιδιώτες γιατρούς δείχνει ακριβώς το μέγεθος της προκλητικότητας της πολιτικής της κυβέρνησης. Αλήθεια, κατά τη στοιχεία, γιατί δεν λέτε τα ίδια στους εργαζόμενους που αυτοί χρηματοδοτούν την υγεία? Αλλά υγεία δεν έχουν παρά μόνο αν πληρώνουν στον ιδιώτη, ακόμα βέβαια και στον λεγόμενο πλέον δημόσιο τομέα. Και για δεν εντάσσετε αλήθεια υποχρεωτικά τους γιατρούς του άρθρου 74, που φαίνεται να έχουν όρεξη για δουλειά και μετά τα 67 τους, και τους αντίστοιχα μεγαλοεπιχειρηματίες γιατρούς των διαφόρων ομίλων που θεριεύουν τα τελευταία χρόνια. Προφανώς ξέρετε σε ποιους να βγάζετε τη γλώσσα. Εμείς ζητάμε λοιπόν την απόσυρση του άρθρου 65 και συγχρόνως αυτό αποτελεί, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, ομολογία της κυβέρνησης ότι έχει οδηγήσει με την πολιτική της σε αυτό το οριακό και επικίνδυνο σημείο. Να μην μπορούν τα νοσοκομεία να τα βγάλουν πέρα στις βασικές λειτουργίες τους. Τα μετατρέπεται λοιπόν σε εφημερατζίδικα, όπως γράφτηκε, σε επικίνδυνα υποστελεχωμένα και χωρίς αναγκαίο εξοπλισμό. Σας το λέμε λοιπόν για ακόμα μία φορά. Ικανοποιήστε, το είπαμε και στην Επιτροπή. Και όχι μόνο. Ικανοποιήστε τη δέσμη μέτρων που απαιτούν οι νοσοκομιακοί και διεκδικούν οι νοσοκομιακοί γιατροί, η ομοσπονδία τους ή κατά τόπους ενώσεις, για να καλυφθούν επίγουσες και επιτακτικές και οξυμένες ανάγκες των ασθενών και των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Προτάσεις προφανώς που γνωρίζετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σας το καταθέτω για ακόμα μία φορά, το έχετε σίγουρα, εδώ και 5 χρόνια. Συν τα επόμενα χρόνια έως σήμερα, που έχουν κατατεθεί αντίστοιχες προτάσεις και από επιμέρους νοσοκομεία ενώσεις, αλλά και από την Ομοσπονδία. Αυτά διεκδικούν οι γιατροί. Γιατί δεν τα κάνετε? Συνεπώς, και από τη στιγμή, φυσικά, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, από τη στιγμή που δεν προτίθεστε να αποσύρετε το νομοσχέδιο, εμείς θα το καταψηφίσουμε επί της αρχής. Φυσικά θα καταψηφίσουμε αρκετά από τα άρθρα.
θα καταθέσουμε και πρόταση αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.